Με συνθήματα και γκράφιτι άγνωστοι ζωγράφισαν τα καινούργια βαγόνια του μετρό στη Θεσσαλονίκη μόλις τρεις μέρες μετά την άφιξή τους στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας και τις φωτογραφίες που βγήκαν με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το τι ακριβώς συνέβη εξηγεί η Λευκή Γεωργάκη. Welcome home baby. Καλώς ήρθες στο σπίτι μωρό. Την εικόνα αυτή αντίκρισαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας στα καινούργια βαγόνια του μετρό, τα οποία με δυσκολία διέκρινε κανείς κάτω από τα γκράφιτι και από τα συνθήματα. Είναι και λίγο ειρωνικό. Έχει έτσι και μια... Καλό είναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, για να γίνει το γκράφιτι, είχαμε τη σύμπραξη δύο μάχημων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Είναι όμως και μια τέχνη διαμαρτυρίας, δεν είναι. Ναι, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι. Δεν έπρεπε να γίνει. Το αμαξοστάσιο δεν διαθέτει σύστημα παρακολούθησης, παρά μόνο 4 άτομα στη βάρδια για τη φύλαξη μιας έκτασης δεκάδων στρεμάτων. Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, την ευθύνη φύλαξης του χώρου έχει η ανάδοχος εταιρεία. Ωστόσο, απορίας άξιο είναι πως κατάφεραν τελικά τα μέλη της ομάδας να μπουν μέσα στο αμαξοστάσιο, καθώς από τις τρεις πλευρές του χώρου υπάρχει διπλή περίφραξη, ενώ εδώ από την τέταρτη συνορεύει με ένα βαθύ ρέμα. Οι υπεύθυνοι της Αττικό Μετρό ζητούν να αυξηθεί η φύλαξη του αμαξοστασίου προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.